έχει σκοτωθεί. Προφανώς και εφόσον ευσταθούν οι πληροφορίες που έχουμε, αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση, πολύ μεγάλη επιχείρηση στο κέντρο του Παρισιού για τον εντοπισμό και του άλλου δράστη. Αν μιλάμε πάντα για δύο ή μόνο για δύο, γιατί πρέπει να κρατήσουμε και κάποιες επιφυλάξεις. Να θυμίσουμε, Αλεξάνδρα, ότι το βράδυ της Τρίτης είχαν συλληφθεί δύο άτομα στη Μασσαλία ως ύποπτα ότι ετοίμαζαν τρομοκρατική επίθεση εν ώψη των εκλογών στη Γαλλία. Να θυμίσουμε ότι την Κυριακή θα διεξαχθεί στη Γαλλία ο πρώτος γύρος των προεδρικών εκλογών. Αυτές είναι οι πληροφορίες που έχουμε προς το παρόν και βλέπουμε βεβαίως αυτή τη στιγμή εικόνες μεταδίδονται απευθείας από τα ξένα ειδησιογραφικά δίκτυα. Έχουν αποκλειστεί πολύ μεγάλες, έχει αποκλειστεί εκτενέστατη περιοχή στο κέντρο του Παρισιού, στη λεωφόρο των Ηλυσίων. Από αστυνομικές δυνάμεις έχουν σπεύσει και ασθενοφόρα όσο και οχήματα της αστυνομίας στην περιοχή. Είναι πολύ πιθανόν λοιπόν να μιλάμε για τρομοκρατική επίθεση αυτό όπως τουλάχιστον, ακριβώς, αυτό ναι. Τουλάχιστον αναφέρουν αστυνομικές πηγές τις οποίες επικαλείται το πρακτορείο Reuters. Και η τελευταία πληροφορία που έχουμε και την έχουμε ήδη μεταδώσει είναι ότι τουλάχιστον δύο ήταν οι δράστες οι οποίοι ενεπλάκησαν σε αυτό το περιστατικό με τους πυροβολισμούς, εκ των οποίων ο ένας έχει σκοτωθεί και αυτό είναι σύμφωνα με την αστυνομία πάντα. Ο ένας δράστης έχει σκοτωθεί, ένας νεκρός αστυνομικός, ένας αστυνομικός τραυματίας. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής τουλάχιστον πληροφορίες, αλλά πρέπει να σου πω ότι είναι και συγκεχημένες, είναι οι πρώτες στιγμές αμέσως μετά από αυτό το περιστατικό που έχει αναστατώσει και πάλι